Για ένα λεπτό παρακαλώ. Όπως είπε ο κύριος. Για ένα λεπτό. Και δύο θα χρειάσει αναλύσεις. Σας παρακαλώ, στο τέλος θα μπορέσει να το αποδείξει. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε φασαρία, στο τέλος. Να σας παρουσιάσει. Στο τέλος. Τώρα έχει το θέμα. Είστε ο κύριος. Είμαι ο Θανάσης ο Κατσιάδας. Ο κύριος Θανάσης Κατσιάδας. Πώς λέμε, θα του βάλω μια κατσάδα, κάποιο βγήκε πρώτο. Θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Δεν με αφήνει να πάω μπροστά, μου λέει εδώ. Έχετε πάρει το λόγο ήδη. Παρά τα αυτά, είμαι ένας από αυτούς που ξεκινήσαμε την αντίδρασή μας από τον Νοέμβριο του 9, όταν μας κάψαν την ελληνική σημαία ο Γιώργος ο Παπανδρέου και βάλανε βόμβα στον άγνωστο στρατιώτη. 19 Νοεμβρίου του 9. Πολλοί ίσως το θυμάστε. Αυτή η βόμβα ήταν ΣΥΓΕ. Τη βάλανε οι ίδιοι, άρχισε ο εκφοβισμός του ελληνικού λαού και το συγκεκριμένο κάψιμο της σημαίας, γιατί πολλές φορές κάψαν τη σημαία μας, ήταν η απαρχή προδοπάτησης των εθνικών συμβόλων. Κάπως την είδαμε τότε μερικοί, ανάποδα, τα ίσια όπως θέλετε πέστε το, και κάναμε μια αντιδρασούλα. Δηλαδή στείλαμε στον Γιώργο ένα μπουλετάκι με 4-5 προτασούλες, σαν προειδοποίηση, αυτό που σκέφτεται να μην το κάνει. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης. Στο διατάφτα, γιατί έχω χρονόμετρο. Μεθαύριο γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους, η οποία έγινε εξαιτίας της παλιά φιλικής εταιρείας. Γιορτάζουμε δύο πράγματα, τον ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους. Πότε έγινε η παλιά φιλική εταιρεία? 14 Σενάτου 1814, στην Οδυσσό της Ρωσίας. Πότε ευόλωσε? 1821, μετά από 7 χρόνια. Μέχρι πότε θα μας βγάζουν αυτοπρόσωπους οι προγονείς μας? Δεν πρέπει και εμείς οι Νεοέλληνες κάτι να κάνουμε? Αυτό κάναμε. Έχει διαφορά το θα κάνουμε με το κάναμε. Εδώ και 5,5 χρόνια, 6, μερικοί Έλληνες ιδρύσαμε τη νέα φιλική εταιρεία και το προχωρήσαμε το πράγμα. Είναι έτοιμη η κυβέρνηση. Έτοιμη η κυβέρνηση από όλα τα κόμματα παλικάρια, μήπως μπορέσουμε και ενώσουμε τους Έλληνες και σώσουμε την πατρίδα μας. Επειδή δεν έχω πολλά φυλάδια, έχω 2-3, Γιάννη για σένα έφυγε σήμερα. Και επειδή είμαι υποχρεωμένος στο συμπεριστικό να δώσω ένα φυλάδιο, για να δούμε τώρα ο καθένας, γιατί φρέσκα κουλούρια λένε κουλουράδα στην Ομόνια. Πλέον να σταματήσουμε επισημάνσεις και διαπιστώσεις. Ξέρουμε τι θέλουν να κάνουμε. Να αφανίσουμε τους Έλληνες και την Ορθοδοξία. Θα τους αφήσουμε? Όχι. Δεν άκουσα. Όχι. Α, τι θα κάνουμε? Αόριστα. Αόριστα. Πώς δούμε την παλιά αθλητική εταιρεία? Από στόμα σε στόμα. Έτσι και αυτά που θα σας δώσω, αν σας αγγίξει, εμείς δεν διατάζουμε κανέναν Έλληνα τι να κάνει. Ο κάθε Έλληνας όμως ξέρει τι να κάνει, αν βρει αυτό που θέλει. Και αυτή τη φορά δεν στέλνουμε τους άντρες στον πόλεμο του 40, να πολεμάνε πόλεμο μέσα στο μέσο, μέσα στο χιόνι, ούτε τις γυναίκες να κουβαλάνε πολεμοφόδια στην πλάτη, επίσης μέσα στο χιόνι. Αν αυτό το χαρτάκι που θα σας δώσω, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε να το διαδώσουμε. Είμαστε άξιοι της μέρας. Θέλω να πω όμως δύο πραγματάκια σε μερικούς επικεφαλείς πατριωτικών κινημάτων. Υπάρχουν 386 πατριωτικά κινήματα. Ήμασταν 187 όταν ήμασταν εγκατακτισμένοι του συντάγματος. Τώρα γίναν 387. Έχουμε 2.674 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δουλεύουν απολύτως στο πλήρ, στο σχέδιο Διέρη και Βασίλε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μας φοβούνται μήπως ενωθούμε. Κούνια που τους κούναγε. Ενωθήκαμε. Αυτή είναι η διαφορά. Και κάτι άλλο. Σε ό,τι σας δώσω να διαβάσετε, τα άλλα αφήστε τα. Αδειάστε το μυαλό σας τελείως. Αν δώσω Θεός και κάτσε αυτή η κίνηση, σε λιγότερο από ένα μήνα, αμέσως, γίνεται το οικονομικό πρόβλημα της πατρίδας. Σε πόσα χρόνια λένε οι κύριοι? 50, 60, 70, ποτέ. Κούνια που
το σκούμε. Γιάννη, σε εσένα θα δώσω φυλάδιο. Την επιτροπή και στον. Εδώ και 6 χρόνια ψάχνουμε έναν πάπα μέσα. Μόνο σε την εντύπωση ότι τρώχει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μακάρι όμως να μην κάνω λάθος. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σας ευχαριστώ. Σε σηκώστε τους Έλληνες, τι καλά μας. Ποιον, τι περιμένουμε, το μάνα εξ ουρανού. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Λίγο ησυχία να συνεχίσουμε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λίγο ησυχία να συνεχίσουμε. Όχι. Και μην παραπλανάτε το λαό. Μουνιάστε.